Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους του Εύρου, της Θράκης και όπου μας βλέπετε διαδικτυακά. Η Κερκίδα του Εύρου, εκπομπή 104. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού, της Θράκης, του Εύρου. Θανάση, και όπου μας βλέπουν. Και όπου μας βλέπουν. Λοιπόν, πώς πήγε η εβδομάδα? Είμαστε σε μια εποχή που είμαστε λίγο... Δεν υπάρχει κινητικότητα, δυστυχώς οι καταστροφές εδώ ήταν μεγάλες, οι καταστροφές στη Θεσσαλία το ίδιο, και έτσι λίγο το θέμα του αθλητισμού έχει παγώσει, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, τουλάχιστον εδώ, στον Εύρο και στη Θράκη, βρίσκουμε ρυθμούς. Εκεί στη Θεσσαλία τα πράγματα θα αργήσουν να πάρουν μια σειρά. Για πες έτσι, μια γενικότερη εικόνα από το δικό σου ρεπορτάζ, τι γίνεται? Θανάση, αναβολή στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και μπαίνουμε με την δεύτερη αγωνιστική που θα διεξαχθεί. Η ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία πλέον 17 του μηνός ξεκινάει από τη δεύτερη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική που αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων που έγινε στην Ελλάδα θα γίνει εμβόλυνη 4 Οκτωβρίου. Α, μάλιστα. Έχουμε τις κληρώσεις που ήταν η Ευσύνη Θανάση. Ναι, έχουμε και τις κληρώσεις, θα τις δείξουμε μετά. Έχουμε να δείξουμε και τα ρόστερ των ομάδων, σιγά σιγά ολοκληρώνονται και τα βλέπουμε. Όπως ολοκληρώνονται τα ρόστερ των παρατάξεων για τις εκλογές των Δήμων, σιγά σιγά ολοκληρώνονται και τα ρόστερ των ομάδων, Παναγιώτη. Όμως, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο που έχουμε σήμερα. Ξεκινάμε με βόλεϊ, γιατί και εκεί αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν μια μορφή και να δούμε και ποιες ομάδες συμμετέχουν σε όλο τον έργο κτλ. Ας υποδεχτούμε τον φίλτατο, τον Γιώργο τον Πανταζίδη. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Θανάση. Καλή αθλητική σεζόν με υγεία, δύναμη και ας έχουμε να μιλάμε για χαρούμενα πράγματα, για επιτυχίες και τον αθλητισμό των ανθρώπων, των ομάδων της Τράκης. Νομίζω έτσι στη Μουντήλα, στις δύσκολες καιρές που ζούμε, ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος και ας προσφέρει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, το υγιές κομμάτι του αθλητισμού, χαρές στον κόσμο της περιοχής. Εγώ τώρα άκουσα για εκπομπή 104, άρα ευχή είναι να τα χιλιάσετε, έτσι, πλέον. Βιολογικά μακάρι, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε όμως για την ευχή. Και να πούμε και να αποκαλύψουμε ότι τον Γιώργο θα τον ακούτε και στις μεταδόσεις που θα κάνουμε από τη Volley Link. Είναι ο επίσημος σχολιαστής της ESAP TV πλέον. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και εκεί. Με το επίσημο συνεργείο που είστε εσείς. Ναι, εμείς είμαστε πίσω από τις κάμερες. Νομίζω είναι μια ομάδα που ένα team, δεν είμαι εγώ απλά σχολιαστής, όλοι δουλεύουμε συλλογικά για να δίνουμε εικόνα και ήχο από το εξαιρετικό κλειστό γυμναστήριο Νίκο Σαμαράς και να μεταδίδουμε τις προσπάθειες του άθλου Τριάδας, του εκπροσώπου του Εύρου που είναι στην μεγαλύτερη κατηγορία σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον. Μιλάμε για τη Volley League. Ένας άθλος που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική σεζόν από τις 21 Αυγούστου, έτσι, στις δύσκολες εκείνες μέρες για τον τόπο μας. Ωστόσο, η δουλειά συνεχίζεται κανονικά. Το πρωτάθλημα, ακόμη δεν έχουμε κλήρωση, να το πούμε, για τη Volley League, για την περίοδο 23-24. Ακόμη μέχρι πρόσφατα δεν ξέραμε ακριβώς τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχει στην κατηγορία. Φαίνεται ότι καταλήγουμε στον αριθμό 9, άρα με ένα ρεπό ενδιάμεσα. Μία ομάδα λιγότερη, αφού η ΑΕΚ που προβιβάστηκε δεν μπόρεσε να έχει τα χέγγια για να συμμετέχει λόγω παλαιότερων χρεών. Ωστόσο, εμείς ενδιαφερόμαστε για την ομάδα του Εύρου, για τον άθλο Ριστιάδας, που αν μη τι άλλο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο με πολλές αλλαγές, με νέους αθλητές, χαμηλότερο μέσο όρο λιγίας και ουσιαστικά λίγα πράγματα θα θυμίζουν το περσινό ρόστερ, την περσινή ομάδα που παρακολουθήσαμε και
κατάφερε έστω και στα play-out να εξασφαλίσει την παραμονή και να ανανεώσει την παρουσία της στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βολέιμπολ. Θα ήθελα να σου πω ότι πραγματικά όταν κάναμε το ρεπορτάζ την, μια Παρασκευή πριν καεί η Αλεξανδρούπολη, το πω έτσι απλά, κάναμε το ρεπορτάζ σε εκείνη την εκπομπή, σε εκείνη την, τη στιγμή, ήταν αυτό, πραγματικά αυτό που λες ήταν, συμβαίνει. Κάτι διαφορετικό, μια καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίχτες, ίσως και άλλη νοοτροπία. Ο Τσιτικό έχει περάσει τη δική του άποψη, το δικό του, τη δική του αύρα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ που είσαι πιο κοντά στο άθλημα. Και αν θέλεις το μικρόφωνο λίγο πιο μακριά για να μην κάνει μια παραμοφώνη. Okay. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Είναι ο νέος προπονητής του Άφλου, ο Ρουμάνος Κριστιαν Σιντιγκόη, που, ας το αναφέρω, είχε περάσει έστω και για λίγο ως αθλητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης από τα μέρη μας. Θυμάμαι καλά την περίοδο 2003-2004, ως διαγώνιος τότε για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στην Α1 του βόλεϊ, πλέον επιστρέφει στον Εύρο ως προπονητής. Είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση, έτσι η νέα του ομάδα, και προσπαθεί να περάσει σίγουρα τη δική του φιλοσοφία με επιλογές που μπορεί να πει κανείς ότι είναι καθαρά δικές του σαν νοοτροπία και συγκρότηση ομάδας, νεανική και φιλόδοξη. Τώρα βέβαια θέλει το χρόνο για να δέσει πλέον το σύνολο αυτό του άθλου, που με βάση τα όσα έχει πει και ζητά ο πρόεδρος, ο κύριος Τσολακίδης, φέτος ο πύχης μπαίνει ψηλότερα, ακόμη και για τουλάχιστον σε επίπεδο προσπάθειας διεκδίκηση να πλησιάσει η ομάδα, να αγγίξει την πρώτη τετράδα. Βέβαια, σίγουρα θα κοιτάξουν οι άνθρωποι του Άφλου να εξασφαλίσουν το ταχύτερο δυνατό, αυτό που λέμε, την να διώξουν το άγχος και την παραμονή, αλλά βάζουν και λίγο παραπάνω τον πύχη σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ουσιαστικά με 9 ομάδες και με τους μεγάλους Ολυμπιακό, Παραθυναϊκό, ΠΑΟΚ, αλλά και τον Μήλωνα και φυσικά να παραμένουν δυνατοί, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ανοιχτό για κάθε στόχο και αποτέλεσμα. Ο Άφλος, ο οποίος φέτος θα διαθέτει μία από τις μεγάλες ατραξιών, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, του προβλήματος. Μιλάμε για τον Ρενάν Ζανάτα Μπουιάτη. Θα μάθουμε τα ονόματα. Ο Ρενάν, λοιπόν, που βλέπει τον κόσμο από τα 2-17 και έχει διαγράψει μία πλούσια καριέρα με πολλές συμμετοχές και στην Εθνική Βραζιλία, στη Μεγάλη Εθνική Βραζιλία, που όλοι γνωρίζουμε για το βόλιο. Είναι στο top 500, νομίζω, Γιώργο, είναι στο top 500 των καλύτερων παιχτών του κόσμου, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και μικρότερος ο αριθμός, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, αλλά σίγουρα είναι από τους βολεϊμπολίστες που ξεχωρίζουν. Από εκεί πέρα έχουμε ξένο πασαδόρο, τον διεθνή Λετωνό Σκούντερς. Έχουμε έναν εντυπωσιακό Ιρανό ακραίο, με αρκετά αξιόλογο βιογραφικό. Ας μην έτσι το προσπερνάμε εύκολα. Το Ιράν είναι από τις πλέον σημαντικές, στο top 8, στην κορυφαία οχτάδα του παγκοσμίου βόλεϊ, η εθνική ομάδα του Ιράν. Έχουμε τον Εντουάρντο Ραμόν Πέρες κεντρικό, αλλά με κοινοτικό διαβατήριο, άρα λογίζεται ως ξένος. Και συνεχίζονται οι προσθήκες, δεν έχει τελειώσει εδώ. Βλέπουν και για το κάτι ακόμη, το κάτι έξτρα, οι άνθρωποι, το τεχνικό team του Άφλου. Ναι, από ό,τι μας είχε πει ο προπονητής ο Τσιτικό, περιμένουν 2 παίχτες ακόμα. Τώρα μάλλον ένας κεντρικός, ένας ακραίος, αν θυμάμαι καλά. Οι κεντρικοί έχουν κλείσει, όπως σας είπα, με τον Πέρες, έχουμε τον Αλεξάκη, έχουμε τον Κωνσταντινίδη. Υπάρχει, η έλλειψη είναι στους ακραίους. Εκεί δίνεται η προσοχή για να κλείσει αυτό το κομμάτι του ρόστερ και να δουλευτεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κατεβαίνοντας από την οραστιάδα προς τα κάτω... Ναι. Και οι δύο ρωτήσαμε το ίδιο πράγμα.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι σ' αύριο είναι τα σπουδαία, με την έννοια ότι είναι προγραμματισμένες εκκληρώσεις από πλευρά ΣΟΠΕ πλέον τώρα για τα προθέματα της Volley League γυναικών, για την Pre-League ανδρών και γυναικών. Pre-League ανδρών μας ενδιαφέρει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και βέβαια η Α2 ανδρών και γυναικών. Και τα προθέματα έχουν ακόμη φυσικά δρόμο μέχρι να ξεκινήσουν. Μιλάμε για τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, το πρώτο σερβίς των πρωταθλημάτων. Στην Πρίλη Καδρών, μετά από πολλές περιπέτειες και τα γεγονότα του καλοκαιριού, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης είναι κανονικά εδώ. Έχει δηλώσει τη συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα της Πρίλη Καδρών και μπαίνει στην κλήρωση για να αντιμετωπίσει ομάδες πραγματικά πολύ δυνατές, ιστορικές φανέλες, όπως είναι ο Άρης, ο Ερακλής Θεσσαλονίκης, με προβλήματα Ελλάδος, έτσι. Και άλλες που συγκροτούν πολύ φιλόδοξα και ανταγωνιστικά ρόστερ, όπως είναι ο Κέρκη Σάμου, ο Φλίζος Παλαιού Φαλήρου, ομάδες... Τον θυμόμαστε τον Όφη από πέρσι. Ο Όφη που θέλει να επιστρέψει άμεσα στην Volley League, με το ευρύτικο στοιχείο και εκεί με προπονητή τον Αντωνιέδη και τον Δημήτρη Ζαδελίδη, τη γενικό αρχηγό, Πανιούνιος και Γιαλέον, ομάδες δηλαδή που έχουν παίκτες που θα μπορούσαν να σταθούν και ρόστερ που θα μπορούσαν να σταθούν άνετα από τώρα στην Βόρεια Λίγη, στην μεγάλη κατηγορία. Ο Εθνικός λοιπόν θα μάθει τι πάλι έχει να αντιμετωπίσει, έχει το δικό του βουνό να ανέβει, αλλά θα το παλέψει όσο μπορεί περισσότερο για να εξασφαλίσει την παραμονή του. Ήδη το προχωράει η συγκρότηση του ρόστερ και μπορούμε να πούμε σαν ίδιο ότι θα έχουμε και εκεί τουλάχιστον για αρχή, μάλλον το πούμε έτσι, δύο προσθήκες παικτών από το εξωτερικό. Ακόμη δεν έχουν κλείσει συμφωνίες για να πούμε από πού θα προέρχονται. Ωστόσο, ο Γιώργος Αδραβίζος και οι συνεργάτες στην συνεργασία με την διοίκηση είναι αποφασισμένοι να συγκροτήσουν αξιόμαχο σύνολο για να παλέψουν με αξιώσεις το κομμάτι της παραμονής στην πολύ δυνατή Pre-League. Μάλιστα. Με τις υπόλοιπες ομάδες του Εύρου στο βόλεϊ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στην Α2 ανδρών. Εκεί το νέο στοιχείο είναι ότι δυστυχώς ο Εύρος Φλίου δεν θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2, εκεί που ήταν πέρυσι η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη του προβλήματος. Ήταν στην πρώτη τετράδα με ένα εντυπωσιακό δεύτερο γύρο και με σπουδαίες εμφανίσεις από τα παιδιά του Νίκου Μούχλια. Παναγιώτη, για Θανάση, ξέρουμε ότι σε περιοχές όπως δικές μας και όταν οι ομάδες έχουν νεανικό ρόστερ, τα παιδιά φεύγουν φοιτητές, παίρνουν μεταγραφές κάποια παιδιά που αξίζουν, αλλά για κάποιους λόγους δεν συνεχίζουν στην ομάδα. Οπότε με την φυγή τριών παιδιών από το ρόστερ του Νίκου Μούχλια, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οπότε, όπως είπε στον συνάδελφο και φίλο τον Κοσμά Πανταζή, ο κύριος Μούχλιας, έγινε επιλογή, συζητήθηκε, έγινε επιλογή η ομάδα να συνεχίσει να δουλεύει πολύ καλά στα τμήματα υποδομής και να βγάζει δικά της παιδιά, στην επόμενη χρονιά να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών. Α2 ανδρών φυσικά έχει τον ιστορικό αθλητικό όμιλο Ρεστιάδας, που κέρδισε την άνοδο από το πρωτάθλημα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα αγωνίζεται στην Α2 ανδρών. Εκεί ο Δημήτρης ο Βλασακίδης κάνει το καλύτερο που μπορεί για να δούμε έτσι, ωραίο βόλιο από το νεανικό σύνολο της περιοχής των έτερων ορεσιαδητών στις εθνικές κατηγορίες. Και έχουμε και την ΑΕΚ Ομποτινής και εκείνη με τον Σταύρο Καβαρατζή, τον Αλεξανδροπολίτη τεχνικό, να έχει ξεκινήσει προετοιμασία για το πρωτάθλημα της Α2. Τέλος, έχουμε και το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών και το Φίνικα Αλεξανδρούπολης, ένα μεγάλο όμιλο που ξεκινάει από τον Εύρο και φτάνει μέχρι Γιάννενα, Βόλο, φυσικά ενδιάμεσα τη Θεσσαλονίκη, με αρκετές ομάδες και τη Λάρισα.
με προσθήκη ξένης ο Φίνικας Αλεξανδόπουλος και κορίτσια από το περσινό ρόστο και κάποιες μικρές προσθήκες, θα επιδιώξει να έχει μια πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών. Γιώργο, πώς το κρίνεις αυτό με τους μεγάλους ομίλους που δημιουργούνται, ειδικά για τις ομάδες επαρχίας? Είναι τεράστιο το κόστος μετακίνησης πλέον. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση από την ΕΟΠΕ, μήπως να σπάσουν? Γιατί κάτι ακούστηκε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για την Pre-Link του χρόνου. Και πάντα γίνονται αυτές οι συζητήσεις, είτε από τη στιγμή που η κοινωνική κατάσταση και τα προβλήματα είναι ούτως ή άλλως ορατά και εμφανή για τις ομάδες. Και αν καθίσει κανείς να κάνει ένα προϋπολογισμό το τι σημαίνει να ξεκινάς από την Αλεξανδρούπολη, οι ομάδες του κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλες έχουν έρθουν μία φορά στον Εύρο να αγωνιστούν, για παράδειγμα. Αλλά σκεφτείτε πόσα ταξίδια, πόσα αεροπορικά πρέπει να ξοδέψουν οι ομάδες περιοχής μας για να, μόνο για το κομμάτι της μετακίνησης για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Για την παρούσα φάση, την τωρινή αγωνιστική περίοδο, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Ούτως ή άλλως αύριο γίνεται η κλήρωση και οι προκηρύξεις έχουν βγει στον αέρα, έχουν εγκριθεί και προχωράμε. Αλλά από εκεί και πέρα οι συνθήκες νομίζω είναι τέτοιες που θα επαναφέρουν την συζήτηση για καταμερισμό ομίλων, να χωριστούν οι ομάδες. Από εκεί πέρα, Θανάση, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Παναγιώτη, θέλεις κάτι? Όχι, δεν είναι. Θέλω αρκετά κατευθυντικό ο Γιώργος. Δεν πιστεύω να έχουν μείνει παράπονο, να υπάρχει κάποιο παράπονο από τους φίλους του βόλεϊ. Κάλυψε όλη την οικογένεια και των γυναικών και των ανδρών. Θα έχει ενδιαφέρον όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη της σεζόν, όταν θα ολοκληρωθούν και τα ρόστερ, θα έχουμε τα φιλικά από τον Οκτώβριο και μετά, οπότε ίσως τότε θα έχουμε και πολλά περισσότερα να πούμε. Έχουμε και το τουρνουά του Εθνικού, μην ξεχνάμε, τότε εκεί στον Οκτώβριο μήνα, που είναι πολύ ενδιαφέρον τουρνουά και θα δούμε και θα δοκιμαστούν και διάφοροι. Μετά τις δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω, ναι, νομίζω μετά. Όχι, αρχή είναι. Κάπου εκεί μέσα είναι. 1-2 Οκτωβρίου. Αρχές Οκτωβρίου, γιατί ακόμη, κοίταξε να δεις, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία η ομάδα. Δεν έχει κάνει πρώτη προπόνηση. Οπότε λογικά θα πάει λίγο, και λίγο πιο πίσω. Και λίγο πιο πίσω. Μάλιστα. Ωραία, οτιδήποτε άλλο εδώ θα είμαστε, θα σε παρακολουθούμε και στη γνώμη που γράφεις τα σχόλιά σου και τις παρατηρήσεις σου, και εμείς θα είμαστε πάντα έτσι σε εγρήγορση για οτιδήποτε προκύψει, γιατί το βόλι είναι το άθλημα του Εύρου, ας το πούμε έτσι. Χρειάζονται όλες οι ομάδες από τα αθλήματά μας, όχι μόνο από το βόλι, όσο μπορεί ο καθένας μια μικρή στήριξη, γιατί νομίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, την προπονητική, τη διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές σηκώνουν μεγάλο βάρος και ο καθένας από το μετερίζει του, νομίζω, πρέπει να δώσει όποια στήριξη μπορεί στις ομάδες της περιοχής μας. Γιώργο, σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από το βόλεϊ, Παναγιώτη, και να περάσουμε τον ηγέτη των αθλημάτων. Γιατί λέμε ότι το βόλεϊ είναι το άθλημα του Εύρου, αλλά ο ηγέτης είναι το ποδόσφαιρο. Και όπως σωστά είπε, σας βγάλουμε την πρώτη κάρτα. Είναι γάμα εθνική. Αναβολή λοιπόν. Για πες μας. Ξανά, το θυμηθούμε. Είπαμε ότι έγινε αναβολή στη γάμα εθνική. Και ξεκινάει με την δεύτερη αγωνιστική. Ωραία. Ας πάμε να σου δείξω την κάρτα τότε της δεύτερης αγωνιστικής. Εδώ, 17, ακριβώς, 17 του επιτέλους ξεκινάμε, Άρη Σαββάτου με τον Μέγα Αλέξανδρο Αιγαίας Μαρίνας, ο Θερμαϊκός Θέρμης φιλοξενεί τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου, η Καβάλα τον Αετό Μπουργάρας, ο Ιωρεστιάδα τον Πάο Κρυσκόνης, ο Χανιώτης τον Μητρακικό, Νίκη Ευκαρπίας τον Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας, ο Απόλλων Παραλληλίου του Δόξα Δράμας, η Βέρεια έχει χρησιμοποιηθεί επομένως για αναγέννηση κοινωνίας δεν αγωνίζεται. Ο Νέστος Χρυσούπολης υποδέχεται τον Άρη. Μάλιστα. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, Θανάση, θα είμαστε
στην Ορεστιάδα, ώστε να καλύψουμε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Άρα, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα από την Ορεστιάδα. Μάλιστα. Ναι. Ό,τι προλαβαίνουμε και ό,τι μπορούμε, γιατί είναι και μεγάλες οι αποστάσεις και μακριά, θα προσπαθούμε να δίνουμε και με τα άλλα συνεργεία των συναδέλφων, εντός εισαγωγικών η λέξη συνάδελφοι, που κάνουν streaming, Καβάλα, Σέρες, Κομωτινή. Φίλους του Ορέστη Ορεστιάδος, ότι υπάρχει μια ετοιμότητα στην ομάδα της Ορεστιάδος, κάνει αρκετά φιλικά. Ένα από αυτά τα φιλικά ήταν στο Φώτης Κοσμάς με αντίπαλο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Γνώρισε μια φιλική ήττα 1-0 στο 75-78, κάπου εκεί μπήκε το τέρμα. Αυτό στα φιλικά παιχνίδια οι προπονητές κάνουν τα σχέδια, κάνουν τα πειράματά τους. Δεν πρέπει να σκέφτονται αποτελέσματα όμως, και δεν πρέπει να παραπάνουν. Θα πρέπει η Ορεστιάδα στο επίσημο που θα είναι 17 του μηνός να δείξει ότι μπορεί να πάρει το τρίποντο, ώστε να ατιμίζει πιο καλά το μέλλον, γιατί η αρχή είναι η ίμιση του παντός. Και αυτά όλα θα μας τα πει και τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο καλεσμένος μας που θα τον έχουμε σε λίγο, τον κύριο Πασχάλη Ζαπαρτίδη, τεχνικό διευθυντή της Αλεξανδρούπολης FC. Γεια σου, coach. Τον έχουμε τον Πασχάλη. Καλησπέρα, coach. Ναι. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εύχομαι και σε εσάς καλή αθλητική σεζόν, υγεία να έχετε και οι δύο, υγεία να έχουν όλες οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων. Πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα, μιας και μου δίνετε αυτή τη στιγμή το βήμα, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός είναι σε δεύτερο πλάνο με αυτά που γίνονται στη χώρα μας, θα ήθελα να συλληπιθώ όλους τους Έλληνες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν χάσει κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Όπως επίσης θα ήθελα να στείλω τη θερμή μου συμπαράσταση σε όλους αυτούς που βρίσκονται και υποφέρουν, και στους δικούς μας ανθρώπους του Εύρου, οι οποίοι υπέφεραν από τις φωτιές και έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, και αυτούς τους ανθρώπους της Θεσσαλίας, και ακόμα και πιο πριν στην Εύβοια, στη Ρόδο και οπουδήποτε αλλού έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Όλοι από το μετερίζι μας μπορούμε με μια βοήθεια και μια σακούλα με προϊόντα υλικής φύσης να βοηθήσουμε, που για εμάς μπορεί να είναι αμελητέα η ποσότητα. Ωστόσο, ακόμα και μία σακούλα, όπως ξέρετε, με νερά αυτή την εποχή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι ζωτικής και πολύ μεγάλης σημασίας για αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Πασχάλη Ζαπαρτίδη, φέτος σε άλλο ρόλο, τεχνικός διευθυντής Αλεξανδρούπολη FC. Ναι, φέτος σε άλλο ρόλο, όπως είπα, τεχνικός διευθυντής, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής πιο κοντά στο προπονητικό επιτελείο, και με βοήθεια και σύνδεση μεταξύ παιχτών, προπονητικού επιτελείου και ένα μικρό κομμάτι προς τη διοίκηση. Δηλαδή να βοηθήσουμε και τη διοίκηση να γνωρίζει τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν μέσα στην ομάδα για να επιλύονται γρήγορα τα θέματα. Αυτή είναι η διοίκηση. Αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, και αν δεν θυμάμαι σωστά, ήταν να πάρεις ένα ακόμα πτυχίο προπονητικής. Το πήρες? Το έχω πάρει το πτυχίο, ναι. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Το πτυχίο το έχω τελειώσει εδώ και 2 χρόνια, το UEFA Α. Και ουσιαστικά έχει μείνει ένα πτυχίο να πάρω ακόμα, το UEFA Pro. Το οποίο, ξέρετε, εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο το UEFA Pro. Σιγά σιγά θα μπει στο πρόγραμμα. Είναι ένα άλλο θέμα τώρα το UEFA Pro. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Παναγιώτη, πάμε στις κληρώσεις, τι λες? Θανάση, έχω μια διακοπή, δεν μπορώ να ακούσω ακριβώς αυτά που λέτε. Λέω, θες να πάμε στις κληρώσεις? Θες να πάμε στις κληρώσεις? Στις κληρώσεις, ναι, αυτό. Ωραία, εντάξει. Πάμε στις κληρώσεις, λοιπόν. Θα διαβάσεις ή να διαβάσω? Λοιπόν, έχουμε την κλήρωση της Α κατηγορίας. Είναι, Θανάση, 9 οι ομάδες που θα πάρουν μέρος. Η πρώτη αγωνιστική βρίσκεται την Αλεξανδρούπολη να κάνει ένα εκτός έδρας παιχνίδι, φιλοξενείται από τον Αόνιο Χωρίου. Ο Άρδας Καστανιών φιλοξενεί τον Εύρο Σουφλίου. Η Θράκη Φερών τον Ιπποκράτη. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολη στη Νίκη Απαλού. Και δεν αγωνίζεται η ΑΕΔ Δημοτικού.
Το μικρόφωνο του Πασχάλη είναι ανοιχτό. Μπορεί να παρέμβει κάποια στιγμή στους αγώνες ή κάποια ερώτηση, αν θέλεις, Παναγιώτη. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω τον coach, μιας που έχει και αυτή την σημαντική θέση και έχει αυτές όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ διοίκησης παιχτών και τεχνικού επιτελείου, να μας πει ο αρμοδιότερος το κλίμα, πώς είναι στην ομάδα, οι στόχοι της Αλεξανδρούπολης, λίγο πολύ αφού είδαμε το ρόστερ πώς απαρτίζεται και είναι, να μην γελιόμαστε, η ομάδα γάμα εθνικής είναι. Στις λεπτομέρειες έπεσε η ομάδα από τη γάμα εθνική κατηγορία, το γνωρίζουμε αυτό, χάνατε πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο, χάσατε κάποια παιχνίδια όπως προβλεπόσαμε στο παραπέμπτο, είναι όμως δυναμικά τώρα στην κατηγορία, δώσ' μας και ένα σκεπτικό της ομάδας. Ωραία. Παναγιώτη, νομίζω έχεις τελειώσει αν ακούω σωστά. Δεν ακούω να μιλάς. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το περσινό, το έχουμε αφήσει εντελώς πίσω. Η ομάδα, καλός ή κακός, με όποια θέματα είχε, με όποια εμφάνιση και αν έκανε στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αλφα τοπικό. Ο στόχος ο δικός μας είναι ξεκάθαρος. Το γνωρίζουμε, άλλωστε όποιος δει και το ρόστερ πιστεύω δεν μπορεί να βάλει κάποιον άλλο στόχο. Ο πρώτος στόχος ο φετινός μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα, διαμέσου του οποίου θα πάμε στα μπαράζ. Γι' αυτό είναι ο πρώτος στόχος το πρωτάθλημα, για να πάμε στα μπαράζ. Εννοείται από εκεί και πέρα θέλουμε να ανέβουμε στη γάμα εθνική. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το λέμε. Φυσικά εννοείται ότι το να το λέμε πρέπει να το δείχνουμε και στην πράξη. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο να μαζέψουμε τους βαθμούς που πρέπει και όταν έρθει η ώρα των μπαράζ να είμαστε έτοιμοι στην κατάσταση που πρέπει να είμαστε για να ανεβούμε στην επόμενη κατηγορία ξανά, άμεσα. Τώρα, γιατί δείξατε την κλήρωση, εμείς πριν την κλήρωση, την Τετάρτη, έχουμε ένα παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδος. Στον πρώτο γύρο περάσαμε, παίζαμε με τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου και περάσαμε και το κλίμα από αυτό το παιχνίδι έχει, μπορώ να πω, έχει αναπτυρωθεί και το ηθικό και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όπως γνωρίζετε ξεκινήσαμε λίγο αργά την προετοιμασία. Το παιχνίδι αυτό ήταν ένα τεστ για μας και δυναμικότητας και αν βαδίζουμε σε καλό δρόμο, και πραγματικά αποδείχθηκε με πολύ λίγες προπονήσεις πραγματικά ότι καταρχάς η θέληση των παιδιών και κατά δεύτερον η καλή δουλειά μας έδωσε μία πρόκληση η οποία μας βοηθάει και στο ηθικό, μας τονώνει και την ψυχολογία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στην πορεία της. Οπότε την Τετάρτη τώρα πηγαίνουμε στις Σέρες να παίξουμε με τον Απόλλων Παραλιμνίου την τρίτη φάση του κυπέλου, στην οποία για κακή μας τύχη, να το πω έτσι, πάμε να παίξουμε εκτός έδρας, αν και είμαστε ομάδα μικρότερης κατηγορίας αυτή τη στιγμή. Αυτό συνέβη διότι στην προκήρυξη προβλέφθηκε στον τέταρτο και στον πέμπτο γύρο οποιαδήποτε ομάδα μικρής κατηγορίας κληρωθεί με μεγαλύτερη, να έρθει η μεγαλύτερη ομάδα στην έδρα του αδύναμου, ενώ αυτό το πράγμα δεν προβλέφθηκε στον τρίτο γύρο. Οπότε εμείς ήμασταν άτυχοι, βγήκε η γηπεδούχος στο Παραλίμνη και θα πάμε να παίξουμε εκεί πέρα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες και τις δυνατότητες που μας δίνονται και αν καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα θα γυρίσουμε με την πρόκληση. Είχατε και μια καινούργια προσθήκη σήμερα, καινούργιος ξενήρο παίχτη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα για το ρόστερ, όσον αφορά το ρόστερ. Σήμερα πήραμε το Γιάννη Σεντεμέντε, κλείσαμε το Γιάννη Σεντεμέντε από Καλαμάτα είναι, ο οποίος έχει δείγματα εξαιρετικού ποδοσφαιριστή και ηλικιακά είναι μικρός. Και γενικά το ρόστερ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένο. Μπορεί να γίνουν κάποιες προσθήκες ακόμα, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή δεδομένο για να πούμε ότι ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό. Μπορεί ωστόσο, η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή, μπορεί μέχρι το τέλος να γίνουν κάποιες προσθήκες. Το ρόστερ πραγματικά είναι δυνατό. Οι παίκτες που απαρτίζουν την ομάδα έχουν όλα τα φόντα και τις προϋποθέσεις ποιοτικά για να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα και στα μπαράζ της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά και η διάθεση για δουλειά είναι εμφανής στο γήπεδο.
Η παρουσία είναι εξαιρετική και φυσικά σε όλα αυτά προσκομίζουμε και παίρνουμε σαν δεδομένο το τι γίνεται αυτή την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν γίνεται να λέμε ότι θέλουμε 30 παίκτες στο γήπεδο και να μην υπολογίζουμε τίποτα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην εποχή που ζούμε. Αλλά το ρόστερ κατά 90%, 95% έχει κλείσει αυτή τη στιγμή και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανέκατε. Πάντως, coach, ο πρώτος στόχος σας είναι, όπως είπατε, να πάρετε το πρωτάθλημα και μέσω μπαράζ να ανεβείτε σε γάμα εθνική κατηγορία. Από το κύπελλο, ό,τι βγει, γιατί ο Απόλλων Παραλιμνίου, όπως ξέρουμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι καμία στιγμή η ομάδα που αντιμετωπίσατε προχθές με τον κύριο Χωρίου. Όμως, εσείς θα πάτε για να κερδίσετε, θα πάτε για να προκριθείτε. Φυσικά, κοιτάξτε τώρα. Ο Απόλλων Παραλιμνίου αυτή τη στιγμή παραμένει στην ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς από εμάς την προετοιμασία του, φυσιολογικά πολύ πιο νωρίς από εμάς. Ωστόσο, εμείς τον Απόλλων Παραλιμνίου το γνωρίζουμε σαν ομάδα, δηλαδή δεν μας είναι άγνωστο, δεν το συναντάμε πρώτη φορά. Γνωρίζουμε περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε και έτσι δομήθηκε και οι προπονητικές μονάδες που κάναμε το τελευταίο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που γνωρίζουμε ότι θα μας ασκήσει πίεση, μια ομάδα που θέλει να πάρει την πρόκριση, γιατί θα παίζει και μες στην έδρα της. Εμείς ωστόσο όλα αυτά τα δεδομένα τα έχουμε υπολογίσει και θα πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορούμε κάτι άλλο, δεν θα πάμε εκεί να πέσουμε αμαχητή που λέμε. Αμαχητή. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Παναγιώτη, κάτι άλλο? Να πάμε στην κλήρωση. Να πάμε λίγο στην κλήρωση να μας τη σχολιάσει λιγάκι ο coach, θέλω. Να ξαναδούμε λιγάκι την κάρτα της κλήρωσης και να δούμε τα παιχνίδια λίγο, coach. Ένα λεπτό. Βλέπουμε ότι ξεκινάτε με τον Νεοχώρη, αλλά το τελευταίο προχωράτε μετά, έρχεστε εντός έδρας με τις Καστανιές. Θέλω καταρχήν μια άποψη, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, πώς βλέπεις τη δυναμική των ομάδων, γιατί έτσι με μια πρώτη ματιά, ας το πούμε έτσι, μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι το ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης μεταξύ του Εθνικού και της ΕΦΣΥ, του Ιπποκράτη και της ΕΦΣΥ, αυτά τα ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης, θα έχουν έτσι ενδιαφέρον. Δώσε μας έτσι μια δική σου άποψη γενικά για τη δυναμική της κατηγορίας και πώς βλέπεις την κατάσταση να διαγράφεται. Γενικά, να μιλήσω λίγο πιο γενικά, εμείς όλοι που είμαστε εδώ πέρα του ποδοσφαίρου του Εύρου, εννοείται ότι είμαστε γενικά στεναχωρημένοι. Γιατί το ποδόσφαιρο του Εύρου, γνωρίζετε ότι είχε πάρα πολλές ομάδες παλιότερα και έχει φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Δηλαδή, 34, 35, 36 ομάδες. Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Και φέτος είναι στενάχωρο το ότι δεν κατάφεραμε να μαζευτούμε ούτε 10 ομάδες στο Α τοπικό. Οι ομάδες που είναι στο Α τοπικό είναι όλες δυνατές. Μπορεί στα λόγια να λέμε ότι ντέρμπι είναι του Εθνικού, ντέρμπι είναι του Ιπποκράτη, ντέρμπι οποιοδήποτε. Στην πραγματικότητα είναι, θα φανεί ποιο είναι ντέρμπι και ποιο δεν είναι ντέρμπι. Μπορεί μια ομάδα που λέμε, που να μην την υπολογίζεις, να είναι πραγματικά πιο δεμένη, να είναι, έχει καλύτερη συνοχή, να θυμίζει ομάδα πραγματικά στο γήπεδο και να μας δυσκολέψει ή να δυσκολέψει οποιονδήποτε αντίπαλο, έτσι. Και κάποιες άλλες ομάδες που υπολογίζονται για ντέρμπι, τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν θέλω να σχολιάσω, δηλαδή, αναλυτικά ομάδα-ομάδα, ποια μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει κλπ. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα, θέλουμε εμείς να είμαστε καλοί, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε ετοιμαστεί, δηλαδή να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα να κρίνουμε τον εαυτό μας. Εάν τώρα καθίσουμε να λέμε «Α, αυτός είναι λίγο αδύναμος, αυτός είναι δυνατός, να προσέξουμε αυτόν, να μην προσέξουμε τον άλλον» και τέτοια, μάλλον πιστεύω περισσότερο θα παρασύρουμε τους εαυτούς μας, παρά θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Όλα τα παιχνίδια, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω αντικατοπτρίζω και όλη την Αλεξανδρούπολη σε αυτό που θα πω, τα υπολογίζουμε το ίδιο, δίνουμε την ίδια βάση. Και εννοείται ότι θα μπούμε να παίξουμε ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό και το ίδιο στόχο. Στόχος, όπως είπα, είναι το πρωτάθλημα. Για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να κερδίσεις.
αν όχι όλους τους αγώνες, τους περισσότερους και να αναδειχθείς πρώτος στην βαθμολογική κατάταξη. Ένας λόγος που το ρώτησα ήταν γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της αυτής ακριβώς της κατάστασης στο αλφα τοπικό, οι ομάδες του Εύρου όταν φτάνουν πια στα μπαράζ της γάμα εθνικής αντιμετωπίζουν ομάδες που έχουν στα πόδια τους μια σεζόν με 30-40 παιχνίδια που έχουν πολύ πιο ανταγωνιστικά και δυνατά πρωταθλήματα και αυτό μέχρι στιγμής αποδείχθηκε επικίνδυνη κατάσταση για τις ομάδες του Εύρου. Αν εξαιρέσουμε τον Ορέστη φέτος που είχε μια άλλου τύπου δουλειά και άλλου τύπου οργάνωση, δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει οι 9 ομάδες ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά βγαίνει με τα χίλια ζόρια, στο πούμε απλά. Όχι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν βοηθάει καθόλου αυτό. Εννοείται, αυτό που λες είναι απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, ομάδα έρχεται εδώ, όπως λες, με 30 αγωνιστικές στα πόδια της και εμείς πάμε τώρα με 16 ή 18 αγωνιστικές αναλόγως στις ομάδες να πάμε να ανταγωνιστούμε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει παίξει τα διπλάσια παιχνίδια από εμάς. Και τώρα για το επίπεδο το ανταγωνιστικό το αφήνω έξω. Γιατί ο κάθε νομός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο δικός μας νομός έχει πιο δυνατές ομάδες σε φυσική δύναμη, άλλος νομός έχει πιο τεχνικές ομάδες και πάει λέγοντας. Αλλά το θέμα είναι ο ρυθμός των αγώνων. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έχει 30 αγωνιστικές στα πόδια της, σαφώς όταν παίζει με μια ομάδα όπως είμαστε εμείς εδώ του Εύρου, με 15-16 αγωνιστικές, έχει πολύ καλύτερο ρυθμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις και από τα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Το ότι οι ομάδες έχουν φρενήρει ρυθμό, εάν δει οποιονδήποτε αγώνα να δούμε σε μεγάλο πρωτάθλημα, παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, θα δείτε ότι ο ρυθμός θυμίζει σε πολλά σημεία ακόμα και μπάσκετ. Αυτό που λέμε run and gun. Οι ομάδες πηγαίνουν πάνω κάτω λες και παίζουν μπάσκετ αντί για ποδόσφαιρο. Και όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, εμείς εδώ σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε γιατί δεν υπάρχει ο ρυθμός, ο συνεχή ανταγωνισμός, ο ρυθμός. Σταματάει το πρωτάθλημα πολύ καιρό, ας πούμε το χειμώνα. Έχουμε διακοπές λόγω κακοκαιρίας, έχουμε λίγες ομάδες. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μας βοηθήσουν στο να αποκτήσουμε ομάδες υψηλού βεληνικούς και ρυθμού, να το πω έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Παναγιώτη. Ωραία. Θανάση και coach Ζαπαρτίδη Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Ευχαριστούμε τα όσα μας είπες για την ομάδα την Αλεξανδρούπολη FC. Θέλουμε να τη δούμε στα μεγάλα σαλόνια, σε μια κατηγορία και όχι μόνο. Και θέλουμε και μια ομάδα να ανεβεί επιτέλους στην Super League 2, κάτι που είναι ένας πόθος για όλο τον νομό του Εύρου. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα το καταφέρει, αν μπορεί να το καταφέρει ο Βόρειος Θημαίας, ο Πάνο Στιάδα. Αν το καταφέρει η Αλεξανδρούπολη, πάντως ο φύλαθος κόσμος του Εύρου, πάρα πολύ καλά, θέλει μια ομάδα στην τουλάχιστον. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Πραγματικά και εγώ εύχομαι από την καρδιά μου κυριολεκτικά να μείνει και ο Ρεστιάδα στη Γάμα Εθνική, να ανέβει και η Αλεξανδρούπολη, να ανέβει και άλλη ομάδα. Μακάρι να έχουμε και τρεις και τέσσερις ομάδες, γιατί τότε πιστεύω ότι αυτό που αναφέρεις, η επιτυχία να ανέβει μια ομάδα στη Β' Εθνική, θα γίνει ακόμα πιο εύκολο το έργο. Όσο πιο πολλούς παίχτες υψηλού επίπεδου προετοιμάζεις, οι οποίοι μπορούν να γίνουν μέσω της Γ' Εθνικής, τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο να αποκτήσεις μια ομάδα στη Β' Εθνική. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν πάνω με το θέμα του που είχαμε ξεκινήσει εκεί με τις, με τις κληρώσεις. Σωστά. Για να το τελειώσουμε. Γιατί το αφήσαμε κάπου στη μέση. Να πούμε ότι στη δεύτερη αγωνιστική η Αλεξανδρούπολη πηγαίνει, υποδέχεται τον Άδα Καστανέων. Το διδημότυχο ακόμα στο Ελληνοχώρι παίζει, έτσι. Στο Ελληνοχώρι, μέχρι να γίνει το γήπεδο του διδημοτήχου, είχα μια επαφή με τον δήμαρχο, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου. Είπε ότι προς το τέλος Οκτωβρίου βλέπει την ομάδα
αρχές Νοεμβρίου να μπαίνει μέσα, αλλά εγώ βλέπω αρχές του επόμενου έτους. Εσύ δεν είσαι αισιόδοξος από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν... Μακάρι να μπουν πιο γρήγορα, αλλά μακάρι να μπουν και αρχές Ιανουαρίου. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ την τρίτη αγωνιστική, Θανάση, ότι ο Εθνικός είναι με την Αλεξανδρούπολη FC. Εδώ θα είναι ένα ντέρμπι. Είπε ο κότς ο Πασκάλης Ζωπαρτίδης ότι όλα είναι στα χαρτιά. Στο τερέν φαίνονται τα ντέρμπι. Δίκιο έχει, εννοείται. Αλλά μέχρι τότε εδώ, έχουμε... Παναγιώτη, δες τι γίνεται. Αλεξανδρούπολη, ναι. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε τοπικό ντέρμπι και στο Βορρά επίσης τοπικό ντέρμπι. Ναι. Και να πούμε ότι δυναμώνει πάρα πολύ από ό,τι μαθαίνω, Θανάση, και το Διδημότυχο. Το οποίο άλλαξε διοίκηση πρόσφατα. Άλλαξε διοίκηση, παραμένει ο ίδιος ο προπονητής, πλέον ο Γιαννόπουλος, αλλά μαθαίνω ότι από τα ρόστερ που μαθαίνω και θέλω να παρουσιάσουμε στην εκπομπή σήμερα, έχουμε να δείξουμε το ρόστερ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ναι. Να δούμε όμως την αγωνιστική όλες τις αγωνιστικές, να το κλείσουμε το θέμα με το κύπελο και μετά να πάμε να δούμε τι κάνουμε με τα υπόλοιπα. Επειδή έχεις κάποιες διακοπές, Παναγιώτη, στο ίντερνετ, ας πούμε να τελειώσω την κλήρωση και μετά προχωράμε για τα υπόλοιπα. Τέταρτη αγωνιστική, Αλεξανδρούπολη με Ιπποκράτη, Διδημότυχο με Απαλό, Άρδας με Εθνικό. Πέμπτη αγωνιστική έχουμε Νεοχώρη Εθνικός, Νίκη Απαλού, Θράκη Φερών, Ιπποκράτης με Άρδα Καστανεών, Εύρου Σουφλίου, Διδημότυχο. Έκτη αγωνιστική, Διδημότυχο FC Αλεξανδρούπολης. Ναι, ένα δυνατό παιχνίδι λοιπόν. Έτσι. Που μακάρι να προλάβει να γίνει στο εθνικό στάδιο για να γεμίσει το γήπεδο, γιατί στο Ελληνοχώρι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θράκη Φερών, Εύρο Σουφλίου. Αυτό εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ είναι τα δύο outsider, πιστεύω εγώ, της κατηγορίας. Θράκη Φερών και Εύρο Σουφλίου. Τι έχεις νέα από το Σουφλί εκεί, από τον Μύρο? Τι μαθαίνεις? Οματοποίησα ένα φιλικό εδώ στο Σουφλί. Έφυγε νικήτρια η Θράκη Φερών με 1-0. Πιστεύω ότι η Θράκη Φερών θα έχει πάλι δυναμική. Μάλιστα. Ο Εύρος Σουφλίου προσπαθεί να κάνει κάποιες μεταγραφές. Μέχρι στιγμής έχει μεταγραφεί τον Δημήτρη τον Τζιγομπανούδη. Mm-hmm. Και μία επιστροφή στην ομάδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μετά βλέπουμε στην... Βλέπω τον Άρδα Καστανιών και τον Νεοχώρη με το ρόστερ που παρουσιάσαμε προχθές, ότι είναι πάρα πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες. Ο Ιπποκράτης βλέπω να κάνει δυνατό ρόστερ, θα το δούμε και αυτό την επόμενη εκπομπή. Ναι. Και νομίζω ότι τελειώνουμε με τον πρώτο γύρο με αυτό το ντέρμπι εδώ. Έτσι, Ιπποκράτης με... Αλλά στις λίγες ομάδες που υπάρχουν, με τις 9 ομάδες, μπορεί να είναι derby. Λίγες ομάδες, αλλά τα ρόστερ θα είναι πάρα πολύ δυνατά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε β' κατηγορία. Πάμε στη β' κατηγορία. Από τον Νότιο Όμιλο να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Βλέπεις ότι εδώ είναι 12 οι ομάδες. Σωστά. Καινούργια ομάδα ο Αστέρας Θράκης. Πρώτη αγωνιστική με τον Ακρίτα Δαδιάς. Εδώ μαθαίνω ότι ο Ακρίτας Δαδιάς δυσκολεύεται πάρα πολύ να συγκρατήσει το ρόστερ. Να μην φανεί έκπληξη αν η ομάδα αυτή δεν θα μπορέσει να κατεβάσει ομάδα. Μάλιστα. Δυστυχώς ο Ακρίτας Δαδιάς αιμορραγεί. Η δόξα τυχερού την ΑΕΚ Μάκρης που βγήκε δεύτερη, αλλά όμως δεν έκανε χρήση του δικαιώματος να ανεβεί στην μεγάλη κατηγορία. Η Χιλή με τον ΑΟ Αριστείνο, ο Ατρόμητος Άβαντας με τον ΑΟ Καπαδοκίας, η Νίκη Άνθιας με τον Δωρίσκο και ο Μαΐστρος με τον Εθνικό Β' είναι η δεύτερη ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπου. Που συμμετέχει στην Β' κατηγορία, έτσι. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, λόγω του ότι έχει ένα φημί, δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό και ο Εθνικός δεν συμμετέχει.
στο κύπελλο. Η δεύτερη αγωνιστική βλέπετε δίπλα, η Δόξα Τυχερού με τον Αστέρα Θράκης, ο Ακρίτας Δαδιάς με την Αχιλής, η ΑΕΚ Μάκρης με τον Άβαντα, ο Αριστίνου με την Νίκη Άνθιας, η Καπαδοκία με την Μαΐσκο, ο Εθνικός Β' με τον Δωρίσκο και παρακάτω βλέπουμε τις πολύ πάει το πρόγραμμα κανονικά. Εδώ βλέπω ότι στον Νότιο Όμιλο, εκτός αν κάνω λάθος, βλέπω ότι λείπει ο Ποντιακός. Ναι, ο Ποντιακός δεν θα κατεβάσει ομάδα, δεν κατέβασε ομάδα, γιατί έριξε το μεγάλο βάρος, Θανάση, στην γάμα εθνική, στις γυναίκες και, όπως ξέρεις, στις καλές ακαδημίες που έχει η ομάδα, K14, K16, K12 κτλ. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, σαν, και σαν είδηση μονάχα να το δες, παίζει το ρόλο του. Πάμε στο Βορρά. Βόρειος Όμιλος. Στο Βόρειο Όμιλο έχουμε το Φυλάκιο στην πρώτη αγωνιστική. Πάλι 12 είναι οι ομάδες εδώ πέρα. Υποδέχεται την Ινόη, το Ασπρονέρι το Θούριο, τα Λάβαρα το Σοφικό, ο Σάκος το Ορμένιο, τα Κόμαρα είναι μια καινούργια ομάδα που έχουμε να τη δούμε από το 2005 κάπου εκεί, με τον Αμό Ρούσας, ο Ηρακλής Αγίνης με την Παϊριζίων και η δεύτερη αγωνιστική δίπλα βλέπετε όπως είναι στους δέκτες της ομάδας για τη δεύτερη αγωνιστική κατηγορία. Εδώ βλέπουμε ότι η Παϊριζίων είναι πάρα πολύ δυνατή, κράτησε όλο το ρόστερ, λίγο το Ορμένιο ο Ακρίτας ο πρωταθλητής αποδυναμώθηκε, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Το Ασπρονέρι είναι πολύ δυνατό, όπως διακρίνουμε από τις κινήσεις των ομάδων με τα ρόστερ. Η Αθλητική Ένωση Λαβάρων έχει κάνει δύο παίχτες που έκανε μεταγραφή τελευταία από την ΑΕΔ Δημοτήχου, όπως είναι ο Παντελίδης, ο Πατιαλέκας. Θα το δούμε όταν θα ενσωματωθούν στην ομάδα τι δυναμική θα παρουσιάσει. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το κύπελο. Έγινε και κλήρωση κυπέλου. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης του κυπέλου, ναι. Θα αγωνιστούν τα πρώτα παιχνίδια, θα γίνουν 23-24 Σεπτεμβρίου. Είναι νοκάουτ. Ορίζονται σε δύο ομίλους, Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Έχουμε το Φυλάκιο με την Νόη από τον Βόρειο Όμιλο, το Σοφικό με το Ορμένιο, ο Αθλητικός Όμιλος Κομάρου με το Θούριο, η ΑΕΛΑ Βάρου με την Παέρη Ζίων, ο Αμού Ρούσας με τον ΑΣ Σάκο και το Ασπρονέρι με τη Σαγίνη. Όπως είπαμε, ο Νότιος Όμιλος θα είναι 11 οι ομάδες, γιατί ο Εθνικός Β' δεν μπορεί να πάρει μέρος στο κύπελο. Ο Αθλητικός Όμιλος Αριστείνου με την ΑΕΚ Μάκρης, ο Άβαντας με την Καπαδοκία, η Δόξα Τυχερού με τον Δωρίσκο, ο Μαΐστρος με τον Ακρίτα Δαδιάς. Και εδώ θα δούμε πρώτο παιχνίδι, αν ο Ακρίτας Δαδιάς παρουσιαστεί. Θα το έχουμε. Θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε αυτό. Και η Νίκη Άνθιας στον Αστέρα Θράκης. Η ΑΕΧΙΛΙΣ περνάει στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα. Χωρίς αγώνα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε με μια πολύ πολύ καλή και ελπιδοφόρα είδηση. Αυτή που ανέβασε στο Στρακιώτη, στο Sport TV Στρακιώτης, και αφορά αυτόν τον πετσιρικά, τον Φίλιππο τον Μπαζούκη, που είναι από τα K17 του Ποντιακού, που μεταγράφηκε στην ομάδα του Άρη. Ναι, θα αγωνίζεται στην ομάδα του Άρη K17 στη Super League. Πολύ σπουδαία μεταγραφή, αυτό που λέγαμε, ότι ο Ποντιακός ρίχνει το μεγάλο βάρος στις ακαδημίες και στις γυναίκες, στη γάμα εθνική, γιατί όπως μίλησα και με τους υπεύθυνους της ομάδος, θέλουν να ανεβούν και και στη γάμα εθνική των γυναικών, να ανέβουν κατηγορία και όλες οι δυνάμεις πλέον είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, έχουμε και τον 14χρονο τον Παναγιώτη, τον Κυρίτσι. Κυρίτσι, ναι. Γεννημένος το 2009, όπου θα αγωνιστεί στην ομάδα του Βόλου K15 Super League. Ομάδα του Βόλου, η οποία τελικά μαζεύει πολλά ευρυτόπουλα. Τσελεμπάκης. Έτσι ακριβώς. Μην το ξεχάσουμε και άλλα παιδιά. Τους ευχόμαστε να έχουν υγεία, να καλή σταδιοδρομία. Είναι πολύ καλό αυτό και ελπιδοφόρο για τα παιδιά αυτά τα νέα. Θα δώσουν και την ελπίδα και σε άλλα παιδιά που είναι στις ακαδημίες. Υγεία να έχουν, πάνω απ' όλα.
Θα κλείσω, Παναγιώτη, αναφέροντας ένα δυσάρεστο περιστατικό που έγινε στην Αλεξανδρούπολη τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε δυστυχώς μία, πώς να την χαρακτηρίσει κανείς, μία τελείως άμυαλη συμπεριφορά οπαδικής βίας. Έτσι, στην ανατολική περιοχή της πόλης καταγγέλθηκε το γεγονός ότι νεαρός αθλητής από Ακαδημία της πόλης, Ακαδημία που έχει σχέση με μεγάλη ομάδα του κέντρου, δέχτηκε επίθεση ξυλοδαρμού από συνομήλικους που ήταν πάνω στα μηχανάκια, γιατί απλά ήταν μια άλλη ομάδα αυτή που υποστήριζαν οι συνομήλικοί του. Έχουν γίνει συλλήψεις, από όσο ξέρουμε, 2 ατόμων, και έχουν γίνει και οι κατάλληλες μηνύσεις και από τον πατέρα του ανήλικου, ο οποίος προσφέρω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, ήταν κάτι το οποίο πρέπει να μην ξανασυμβεί. Έχουμε περάσει πολλά από αυτές τις λογικές και καλά θα είναι οι σύνδεσμοι των μεγάλων ομάδων, των φιλάθλων, να συνετίσουν και να συμμαζέψουν, θα έλεγα, τους πιτσιρικάδες τους και τους ενήλικους που βάζουν και τις φωτιές. Γιατί αν δεν τον φυτιλιάσει τον πιτσιρικά τον 18χρονο και τον 15χρονο, τον 16χρονο, δεν θα βγει με το μηχανάκι να ρωτάει τι ομάδα είσαι για να τον πλακώσει το ξύλο. Με αυτό λοιπόν το μήνυμα θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κερκίδα. Ποτέ ξανά και πουθενά, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, ποτέ ξανά και πουθενά. Η βία δεν είναι για τα γήπεδα. Η βία δεν είναι για τους ανθρώπους. Παναγιώτη. Παναγιώτη, τον επίλογο. Ναι, ολοκληρώσαμε, Θανάση. Αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε πιο πολύ υλικό, θα έχουμε τη γάμα εθνική κατηγορία σε δράση και μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας.